οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, στοχοποιημένοι από την άθλια κυβερνητική πολιτική ξεπουλήματος του ορυκτού πλούτου της χώρας, εδώ και 6 μήνες δίνουν ένα σκληρό και ανυποχώρητο αγώνα. Παλεύουν να διασφαλίσουν το μεροκάματό τους, τα εργασιακά τους δικαιώματα και την ασφάλεια στον χώρο της δουλειάς. Δίνουν ένα αγώνα για να αναδείξουν τις τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες μιας από τις ελάχιστες βαριές μεταλλευτικές βιομηχανίες της χώρας μας, που έχει στηρίξει και στηρίζει εδώ και μισό αιώνα όχι μόνο τις τοπικές κοινωνίες 6 νομών που δραστηριοποιείται, αλλά και την εθνική οικονομία με την εισαγωγή πολύτιμου συναλλάγματος δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Ένα δύσκολο και εμβληματικό αγώνα που έχει συσπυρώσει γύρω του όλα τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης, τις τοπικές κοινωνίες και την πανελλαδική αλληλεγγύη του εργατικού κινήματος. Η σημερινή συγκέντρωση, δεύτερη μέσα σε ένα τρίμηνο, είναι η απάντηση στα σχέδια της κυβέρνησης για το ξεπούλημα της ΛΑΡΚΟ. Η ΛΑΡΚΟ, παρόλη την απαξίωση που έχει υποστεί, παρόλα τις τα προβλήματα από τις κακοδιαχειρήσεις κυβερνήσεων, ιδιαίτερα της σημερινής, που έχει το θράσος να παρουσιάζεται ως σωτήρας και να μας κουνά το δάχτυλο, παραμένει μια δυναμική εταιρεία με σημαντική συμβολή στη βιομηχανία, στην απασχόληση και στο συναλλαγματικό ισοζύγιο της χώρας. Με χαμηλόμισθους εργαζόμενους που δουλεύουν σε σκληρές και αντίξωες συνθήκες, με 80 νεκρούς εργάτες εν ώρα εργασίας, με εκατοντάδες από επαγγελματικές ασθένειες και άλλους τόσους εκατεμένους από ατυχήματα. Η απαξιωτική εικόνα της ΛΑΡΚΟ, όπως αυτή παρουσιάζεται από την κυβέρνηση και από τα παπαγαλάκια και τους μισθωμένους κονδυλοφόρους συγκεκριμένων μέσων ενημέρωσης, είναι στοχευμένη για το ξεπούλημά της και σε καμιά περίπτωση δεν ανταποκρίνεται με τις πραγματικές δυνατότητες της ΛΑΡΚΟ. Στα μεταλλεία της βρίσκονται οι κυριότερες ποσότητες νικελίου και κοβαλτίου που υπάρχουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 2 πολύτιμα μέταλλα στρατηγικής σημασίας, απαραίτητα για την κατασκευή μπαταριών, που λόγω της μεταστροφής των αυτοκινήτων στην ηλεκτροκίνηση τα επόμενα χρόνια θα αποκτήσουν μια τεράστια προστιθέμενη υπεραξία. Είναι αδιανόητο εν μέσω των τραγικών επιπτώσεων του κορονοϊού σε μια κορυφαία μεταλλευτική βιομηχανία που μπορεί να διασφαλίζει χιλιάδες θέσεις εργασίας και τζίρο εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ να απαξιώνεται, να συρρυκνώνεται και να οδηγείται στην πτώχευση. Πρέπει να αξιοποιηθούν όλα εκείνα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που πρόσφατα υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση με το πλαίσιο υποστήριξης για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων. Ισχυρές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία, έχουν ανακοινώσει ότι θα προστατεύσουν κρατικές και ιδιωτικές εταιρείες σε στρατηγικούς τομείς παραγωγής και αν χρειαστεί θα τις κρατικοποιήσουν. Συνάδελφοι, η σημερινή συγκέντρωση δίνει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. Το πλατή μέτωπο στήριξης των εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ μέρα με την μέρα γιγαντώνεται. Είναι το εφαλτήριο για μαζικούς μαχητικούς αγώνες για τα συμφέροντα των εργαζομένων σε κάθε κλάδο, σε κάθε χώρο δουλειάς. Ιδιαίτερα σήμερα που το κεφάλαιο θέλει να εκμεταλλευτεί τον κορονοϊό σε βάρος του κόσμου της εργασίας. Σπέρνουν το φόβο για να χτυπήσουν τη μαζικότητα. Ετοιμάζουν νέο πετσόκομα σε συντάξεις, μισθούς και εργασιακά δικαιώματα. Μόνον όλοι μαζί θα φέρουμε την ανατροπή προς όφελος των εργαζομένων και του λαού. Είμαστε πολλοί και μπορούμε. Γι' αυτό όλοι μαζί στηρίζουμε τον αγώνα και τις προτάσεις των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Όλοι μαζί από αυτό εδώ το χώρο, από το Σύνταγμα, ξαναστέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση. Κάτω τα χέρια από τη ΛΑΡΚΟ. Δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους, αλλά ολόκληρη κοινωνία. Είναι εθνικός πλούτος της χώρας μας. Είναι δημόσια περιουσία και ανήκει στο λαό τους. Καλούς αγώνες.